Όπως βλέπετε, ακόμα και την τελευταία εργάσιμη μέρα του έτους, εγώ εργάζομαι στο Δημαρχείο όπως πρέπει, θεσμικά, και μακάρι και ο επόμενος Δήμαρχος να κάνει το ίδιο για το καλό των Δημοτών. Σημαντικά έργα μέχρι την τελευταία στιγμή τρέχει ο Δήμαρχο Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλο. Ο κύριο Δήμαρχο μα ενημέρωσε σχετικά με το έργο τη άδρευση που αφορά την περιοχή του Άσου, Λεχαίου και Περιγιαλίου. Λίγη ώρα ανοίγονται οι προσφορέ από του αναδόχου οι οποίοι θέλουν να αναλάβουν το έργο για την άρδευση Άσο, Λέχιο, Περγιάλι. Άρα σε περίπου μια ώρα θα είμαι στην ΔΕΙΑΚ και εκεί θα ανοίξουμε τις οικονομικές προσφορές και αυτό το έργο πλέον δρομολογείται για να ξεκινήσει και πιστεύω ότι με το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει θα μπορέσει να υλοποιηθεί και να εξυπηρετήσει τους πολίτες που το χρειάζονται το νερό για άρτευση στην περιοχή από το ερχόμενο καλοκαίρι. Βλέπετε ότι δεν σταματά η εργασία στον Δήμο Κορινθίων και σε λίγο με τους συνεργάτες μου θα ολοκληρώσουμε την θητεία την οποία θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική για την πρόσφορά μας και με τα έργα τα οποία έχουμε δρομολογήσει και είναι για να εξελιχθούν στα επόμενα χρόνια θα αλλάξει τελείως και η φυσιογνωμία και η καθημερινότητα των Κορινθίων. Ο κ. Νανόπουλος δεν παρέλειψε να στέλνει και τις ευχές του για το νέο έτος. Γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι η επόμενη χρονιά θα είναι μια πολύ καλή, δημιουργική και χαρούμενη χρονιά για τους Κορίνθιους και εύχομαι να είναι μια χρονιά με υγεία, μια χρονιά με επιτυχίες και χαρές για όλες και όλους και ό,τι καλύτερο επιθυμούν να το έχουν στην οικογένειά τους να τους το φέρει η καινούργια χρονιά. Χρόνια πολλά.